Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη συγκέντρωση των υπηρεσιών και των εποπτευωμένων από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Φορέων στο κτίριο του παλιού Εθιάγε στον Κατσαμπά Ερακλείου, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Λευτέρη Αβγενάκη συμμετείχε σε σύσκεψη παρουσία εκπροσώπων των υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου, με άξονα μέχρι το Πάσχα να είναι όλα έτοιμα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την αδειοδότηση, για τη βελτίωση και την προσθήκη νέων έργων. Να έχουμε σε συντομότατο χρόνο, δηλαδή μέχρι το Πάσχα, Πλήρη αστυνομικά σχέδια. Παράλληλα θα τρέχει και η αναζήτηση ε, χρηματοδότησης για το έργο αυτό. Και βέβαια θα καλυφθούν και οι βασικέ βασικές, βασικές, βασικές ανάγκε που έχουν καταγραφεί για να υπάρχει η ασφαλή λειτουργία του χώρου μέχρι ότου γίνουν όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουμε ανακοινώσει. Μέσα από αυτή την προσπάθεια επιχειρείται να διαμορφωθεί επί τη ουσία ένα κέντρο στο οποίο θα λειτουργούν όλε οι υπηρεσίε που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα, ακόμη και αυτέ τη περιφέρεια αλλά και του Δήμου, που έχει ήδη γίνει κάλεσμα συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των παραγωγών και ταυτόχρονα συμμαζεύει και νοικοκυρεύει περιουσία του Υπουργείου, που μοιάζει είναι πολύ σαφημένη εδώ και χρόνια. Ώστε να έχουμε οικονομία κλίμακο, αφενό, αφετέρου να βοηθήσουμε στην πραγματική εξυπηρέτηση των σχετιζομένων, δηλαδή των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, να μην ταλαιπωρούνται στο κέντρο του Ηρακλείου ούτε σε δέκα διαφορετικά σημεία, να πετύχουμε καλύτερη λειτουργία, πιο οικονομική και πιο σωστή λειτουργία των υπηρεσιών. Να σχεδιάσουμε ένα πρότυπο διοικητήριο το οποίο θα στεγάσει όλε τι εμπλεκόμενε υπηρεσίε. με τελικό φελούμενο βέβαια τον, Ηρακιώτη, αγρότη, κτηνοτρόφο και γενικά άνθρωπο του πρωτογενούς να εξυπηρετηθεί σε όλες τις καθημερινές του ανάγκες και Πρόκειται για μια έκταση συνολικά 25 στρεμμάτων που θεωρείται εντό σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο δόμηση, όπω επισημάνθηκε, είναι περίπου 3.500 τετραγωνικά μέτρα. Χώρο που χρήζει μια ισχυρή και ουσιαστική συντήρηση, όπω σχολίασε ο Λευτέρη Αβγενάκη, ο οποίο έκανε λόγο για ένα διοικητήριο πρότυπο, στο οποίο ω έργο θα αναμειχθούν σημαντικοί παράγοντε, όπω το Ίδρυμα Νιάρχος. Η πρόταση προ την περιφέρεια Κρήτη αλλά και προ τον Δήμο Ηρακλείου που διατηρεί πλέον και τη Δημαρχία Αρμόδια για τον Πρωτονική τομέα είναι ανοιχτή, μήπως και εκείνοι με τη σειρά τους θα λύσουν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια με δικέ του υπηρεσίε που σήμερα είναι κάπου πιθανόν αστριμωγμένε. Δεν το γνωρίζω. Όπω τόνισε ο Υπουργό, το διοικητήριο του Κατσαμπά, μαζί με το έργο τη επαναλειτουργία και αναγέννηση τη Γεωργική Σχολή τη Μεσαρά, που θα έχει διεθνή εμβέλεια, θα αλλάξουν τα δεδομένα στον χώρο τη αγροτική ανάπτυξη στον ομό. Είναι δύο project τα οποία ομολογουμένω θα βοηθήσουν κατά πολύ τη φυσιογνωμία, την εικόνα, τη λειτουργία και κυρίω το έργο του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη στην Κρήτη, συνολικότερα, αλλά ειδικά η Γεωργική Σχολή και στην Ελλάδα και συνολικότερα στην Νότια Μεσόγειο. Ο Υπουργό αναφέρθηκε τέλο στη δημιουργία των αγροτικών τμήματων σε όλα τα επιμελητήρια, αλλά και στα Μητρώα των Αγροτών, προκειμένου να υπάρξει, όπω τόνισε, ξεκάθαρη εικόνα ποιοι είναι οι κατεπάγγελμα αγρότε.